Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, έχω βοηθήσει αρκετό κόσμο. Χαίρομαι που βρίσκεται αντικείμενα με τα μηχανήματα που αγοράζετε. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο, η ενημέρωση, αυτά που φιλτράρω, που με στέλνετε εσείς. Τα παίρνω εγώ, τα κάνω καλύτερα και τα στέλνω σε εσάς για να μπορείτε να έχετε τις καλύτερες έρευνες με τον καλύτερο τρόπο. Έχω χαρεί πάρα πολύ που σας έχω δώσει μηχανήματα Simplex και με ακούσατε και βρήκατε πολλά αντικείμενα. Και μου λένε πολλά, τι κάναμε απόσβηση στο μηχάνημα. Εντάξει, είναι και φθηνό, κάνει 330 ευρώ. Ο κάθε ένας που το αγοράζει κάνει κατευθείαν απόσβηση. Και να μην κάνει απόσβηση, έχει ένα καλό μηχάνημα, πραγματικό μηχάνημα που βρίσκει αντικείμενα σε μεγάλο βάθος. Σήμερα οι κουβέντες που θα κάνουμε και οι συζητήσεις θα είναι γύρω από τα αρχοντικά σπίτια. Τα σπίτια τα οποία είναι, τα είχαν κάποιοι άνθρωποι προπάπου σας, εσείς, κάποιοι που τα κληρονομήσατε. Κάποιοι που κατοικήσαν εκεί, αυτά τα σπίτια είναι μαγικά, είναι πολύ ωραία σπίτια. Ήταν άνθρωποι που είχαν χαρά, ζωή, μεγάλωσαν οικογένειες, κρύβουν από τα θεμέλια πολλά μυστικά, μέσα στα ντουβάρια, στα ντουλάπια, υπάρχουν μέσα, είναι ζωντανά σπίτια με πολλή μαγεία και με πολλά λεφτά από εκείνα τα χρόνια. Τι έχουν αυτά τα σπίτια που δεν ξέρετε πάρα πολύ? Ο κάθε άνθρωπος που έμεινε εκεί έκανε τη δικιά του κρυψώνα. Τώρα, πού ακριβώς είναι? Μην πάτε και χαλάτε κατευθείαν τα τζάκι. Ξυλώνετε εκεί. Αν δεν έχετε ένα μηχάνημα, θα ξυλώσετε ολόκληρο σπίτι και δεν θα βρείτε τίποτα. Και η αφορμή είναι αυτή που κάνω αυτό το βίντεο και θα επιμένω πολύ για τα αρχοντικά σπίτια. Είναι ότι βρέθηκαν δύο όπλα από το 1700 που ήταν όπλα αριστουργήματα. Ήταν όπλα που ήταν επίχρυσα, που ήταν πανέμορφα. Τα βρήκε ο άλλος με το μηχάνημα. Βρήκε και δύο τουμπιά με λίρες μεγάλης αξίας, γιατί εκείνες οι λίρες έχουν πραγματική αξία. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Μου έχει χαρίσει ένα όπλο από αυτά και το έχω εδώ πέρα, θα σας το δείξω τις επόμενες μέρες. Είναι ένα φανταστικό όπλο, γιατί αυτά που βρήκε πήγε με πολλά μηχανήματα, δεν μπόρεσε. Και τα βρήκε με ένα μηχάνημα. Δεν θα σας πω άμα ήταν το Simplex ή το Imbat, γιατί και τα δύο είναι δικά μου μηχανήματα και είναι τα ερωτευμένα μηχανήματά μου που βρίσκουν αντικείμενα. Τι θέλω να πω λίγο για εσάς. Τα σπίτια αυτά κρύβουν πολλά μυστικά, είτε στα ντουβάρια, είτε μέσα στα ντουλάπια, είτε δεξιά είτε αριστερά. Και μία αφορμή που γίνεται αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα θα πούμε γιατί βρήκανε στα σπίτια. Όλο λέμε μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει. Τώρα λέμε ότι υπάρχουν λίρες και υπάρχουν πραγματικά λίρες, υπάρχουν κρυψώνες μέσα στα σπίτια, κρύφτηκαν αντικείμενα, βρεθήκανε, άλλα από τύχη, άλλα με ένα μηχάνημα, άλλα τα κλέψανε, άλλα τα λιλατίσανε. Εσείς που έχετε όμως στα σπίτια, να τα ψάξετε, γιατί είναι δικά σας και αυτοί που σας τα αφήσανε είναι δικιά σας πραγματική κληρονομιά και ανήκουν σε εσάς, να τα πάρετε. Να μην χάσετε τα οικογενειακά σας κοιμήλια που είναι το μυστικό τόσα χρόνια σε αυτά τα σπίτια. Ένας άλλος μάζεψε αυτές τις μέρες που είχε κρύο, είχε μαζέψει καρέκλες, το ένα τ' άλλο, ντιβάνια και έκυγε στη σόμπα του, έκυγε αυτά όπως έσπανε την καρέκλα αυτή όπως μου διηγήθηκε, βρήκε τρία χρυσά πεντόλυρα. Και μου λέει ρε Πολατίδη, δεν το πιστεύω αυτό. Τα είχε βάλει αυτός που τα άκρυψε μέσα στην καρέκλα. Την καρέκλα την πετάξαν. Αυτός πήγαινε, μάζευε ξύλα, ξύλα δηλαδή καρέκλες, μέσα από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννενα, από την Αθήνα. Πού να βρει το βουνό δίπλα σου να πάει να κόψει ξύλα? Παίρνει τέτοια πράγματα και τα καίει. Αυτός έχει ένα συνεργείο και έπαιρνε τέτοια αντικείμενα για να τα κάψει. Μέσα σε ένα από αυτά είχε τρία πεντόλυρα. Τρία πεντόλυρα μου πεις είναι πολλά λεφτά ρε Πολατίδη, είναι 4.000 ευρώ και 5. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε αυτά τα σπίτια τα μυστικά κρύβονται παντού. Ο κάθε άνθρωπος όταν έχει κάτι θέλει να το έχει δίπλα του. Δηλαδή ένας που έχει λίρες, αυτό το είχα δει στις Σέρες. Είχα πάει στις Σέρες σε ένα παλιό σπίτι, ψάχναν όλοι κάτω στο δάπεδο και τις λίρες τις είχε βάλει στο παράθυρο. Εκεί που κοιμόταν, ήθελε να τα βλέπει. Ξυπνούσε και το μάτι του πήγαινε εκεί. Αυτά ήταν του μπάρπ, ήταν πάρα πολλές λίρες. Τρεις γενιές ολόκληρες δεν μιλούσαν μεταξύ τους γιατί νομίζαν ότι τα πήρε ο ένας ο αδελφός, ο άλλος ο θείος, ο άλλος ξέρω εγώ τι κάνανε αυτοί μεταξύ τους. Και τελικά οι λίρες ήταν στο σπίτι, ψάχνανε κάτω στα υπόγεια και οι λίρες ήταν στο σπίτι. Τους είχε στείλει σε ένα γάμο και πήγε τα κρύψε ο ίδιος μέσα στο ντουβάρι. Αυτός που θέλει να κρύψει σκέφτεται πολύ διαφορετικά από τους άλλους. Ένας άλλος πάλι είχε κρύψει κάτι λίρες στο εξοχικό του στη Ρόδο. Να μου πει τι εξοχικό είχε ρε Πολατίδη, δεν ξέρω, δεν πήγα, έτσι μου είπε. Μπορεί να έχει δύο σπίτια και το ένα να το έχει εξοχικό. Να πιούμε λίγο καφέ, να συνεχίσουμε.
Αν είναι το σπίτι, φαίνεται το σπίτι άμα ζούσε πλούσιος άνθρωπος. Εμείς μιλάμε τώρα πρωτού 150 χρόνια, 200 χρόνια, 100, μέτρα, 100 χρόνια, 70. Κανένας δεν ζει από αυτούς. Αν αυτός έχει κρύψει κάτι και δεν πρόλαβε να το πει, είναι εκεί. Ή πρόλαβε να το πει, το ψάξανε, δεν το πιστέψανε, γιατί συνήθως ο άνθρωπος δεν μιλάει. Ως τελευταία στιγμή είναι, και μερικοί είναι ορκισμένοι και λένε «Δεν θα το πω». Α, χαλάσει αυτό στο σπίτι και όποιος το πάρει θα τα βρει. Είναι μία περίπτωση να σας πω στο νοσοκομείο. Αυτός ήταν όμως αντάρτης. Ήταν ένας αντάρτης στο νοσοκομείο. Μπορεί να μην ήταν και αντάρτης. Ακριβώς δεν ξέρω τι ήταν. Εφημερίδα, εγώ από την εφημερίδα το διάβασα, όμως το είδα ότι ήταν πολύ σωστό. Αυτό είχε γίνει κάπου στη Λαμία ή στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μάλλον Αθήνα. Τι έλεγε αυτός. Αυτός είχε αρρωστήσει και πάει στο νοσοκομείο, ήταν με μια γυναίκα 40 ολόκληρα χρόνια. 40 χρόνια παντρεμένος με αυτή τη γυναίκα. Και στο νοσοκομείο κάποια στιγμή είχε πάει η γυναίκα του, η κόρη του μέσα, τη λέει στη γωνία στο σπίτι, έχω βάλει λέει δύο κάσες λίρες. Επειδή σε αυτός είχε καρκίνο, δεν το δίνανε σημασία πολύ, λένε είναι από τα φάρμακα που ήταν στο τελευταίο στάδιο και τους δίνουν πιο ισχυρά φάρμακα και λίγο παραμιλάνε αυτοί. Λέει την κόρη του. Η κόρη του λέει τη μάνα. Μάνα ο μπαμπάς λέει το και το. Λέει εγώ τόσα χρόνια είμαι μαζί του, δεν θα ήξερα εγώ. Λέει, μα είπε ότι έχει δύο κάσεις, είναι από τα φάρμακα. Τέλος πάντων πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Μετά η μάνα και η κόρη, κάποια στιγμή λέει η κόρη δεν σκάβω εκεί που με έλεγε ο πατέρας μου. Και πάει σκάβει και βρίσκει δύο κάσεις λίρες. Και πήγε τα δήλωσε και τα πήρε το κράτος. Πήρε και αυτή κάποια, όμως τα πιο πολλά τα πήρε το κράτος. Αυτές είναι οι αληθινές ιστορίες. Δηλαδή οι ιστορίες αληθινές δεν έχουν σημάδια. Φανταστείτε πόσο ορκισμένος ήταν. 40 χρόνια δεν τα είπε στη γυναίκα του, μπορεί και 45. Και τα είπε στην κόρη του τελευταία στιγμή. Και η κόρη του δεν τον πίστεψε, γιατί κάνανε μια αρμονική ζωή, ζούσαν δηλαδή ανθρώπινα, όμως δεν ζήσανε πλούσια. Δηλαδή με αυτά. Απλώς αυτός θα είχε τα λεφτά αυτά από τον πόλεμο, τα είχε βρει, ήταν αντάρτης, κανένας δεν ξέρει. Εγώ το διάβασα στην εφημερίδα και μπορείτε να μπείτε στο site μέσα, θα το βρείτε. Ψάξτε το λίγο να δείτε ότι λέω, αυτό που λέω δεν είναι η τρέλα του Πολατίδη. Το καταλάβατε. Υπάρχουν μερικά μυστικά που δεν έχουν έρθει στο φως ποτέ και είπαμε, σπάνια έρχονται αυτός που βρίσκει λίρες, δεν βγαίνει έξω να πει, ξέρετε παιδιά, βρήκα λίρες, ελάτε να τις πάρετε. Σήμερα γιατί σας μιλάω για τα σπίτια που είναι έτσι που είναι διαφορετικά από τα άλλα. Τα σπίτια που έχουν ένα άλλο design, τα αριστοκρατικά τα σπίτια, τα σπίτια που ήταν εμπόροι. Οι εμπόροι είχαν λεφτά, οι Εβραίοι είχαν λεφτά. Ένας άνθρωπος που είχε πρόβατα, προσέξτε και την εποχή αυτός που είχε πρόβατα, οι άλλοι δεν είχαν να φάνε, αυτός που είχε τα πρόβατα ήταν πλούσιος, ήταν τσιβλικάς, είχε πρόβατα, είχε γίδια, είχε τέτοια, ήταν ζούσανε πλούσια, οι σκηνίτες. Αυτοί ήταν πλούσιοι. Είχαν δικά τους βουνά. Αυτός που είχε ένα μήλο, αυτός είχε λεφτά. Γιατί θα πήγαινε εκεί το μήλο, θα πλήρωνε να κοιμηθεί. Αυτός που είχε ένα χάνι. Εκεί που πήγαιναν τα ζώα, ξεκουραζόντουσαν και κοιμόντουσαν για να γίνει το εμπόριο. Όταν μιλάμε όμως, πρέπει να πάτε κι εσείς 200 χρόνια πίσω, 300, 400. Ποιοι από εσάς μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας, πώς θα ήταν πριν 300 χρόνια, 400. Βλέπετε στο βουνό οι αντάρτες μένανε 10 χρόνια, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα, όμως είχαν συνηθίσει, είχαν φτιάξει τρόπο ζωής. Εδώ μείνανε 5 μέρες στην Αθήνα που έλεγα για τις σώπες, τους πρόλαβα, όμως δεν το καταλάβανε. Και μισή παγώσανε. Ο κάθε άνθρωπος φτιάχνει τη ζωή του με το και την εκπαιδεύεται με εκείνο που θα ζήσει. Ξέρετε, είναι με μείον 20 πάνω στο βουνό, 25, χωρίς ρεύματα, χωρίς τίποτα. Μας ήταν σκληροί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι. Άλλο επίπεδο. Μετακινιόντουσαν με τα πόδια, έκαναν εμπόριο, κρύβανε τα πράγματα και τα αντικείμενα μες στο μυαλό τους. Δεν ήταν εύκολοι άνθρωποι, ήταν σκληροί άνθρωποι. Αυτοί που είχαν σπίτια που ήταν πολύ εμπόροι, αυτοί είχαν χρήματα. Αυτοί φέρνανε και αντικείμενα, έχουν και αντίκες. Και βλέπετε σε κάτι σπίτια, κάτι έπιπλα τώρα τα πουλάνε για ένα κομμάτι ψωμί. Εκείνα έχουν μεγάλη αξία, να μην τα πουλάτε, να τα φιλτράρετε, να μην πάρετε ένα. Αυτά είναι όλα φορμάικες, είναι φθηνά έπιπλα. Εκείνα τα σκαλιστά έπιπλα και όσοι έχετε εσείς από αυτά, να μην τα σκοτώνετε για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτά έχουν μεγάλη αξία. Κάποτε γυρνούσαν κάποιοι τσιγκάνοι και αγοράζανε τα ηλεκτρόφωνα από τα χωριά. Και τους λέγανε να σας δώσουμε ένα καλό καστόφωνο. Τότε είχε το καστόφωνο και τα παίρνανε. Αυτά είναι πανάκριβα. Μην τα πουλάτε. Εσείς που έχετε μπαούλα σκαλιστά που είναι ειδικά φτιαγμένα
κάποιοι που νομίζετε ότι αυτά δεν έχουν αξία, λίγο άμα τα περιποιηθείτε, έχουν μεγάλη αξία και δηλαδή αυτή η αξία είναι εκεί μέσα οι γονείς σας, οι παππούδες σας, οι θείες σας, οι γιαγιάδες σας. Να μην τα χαλνάτε. Εγώ τα βάζω τώρα αυτή τη στιγμή, σας βάζω ιδέες. Γιατί τα βίντεο μου πέρα από τους θησαυρούς, και αυτοί είναι θησαυροί που σας αναφέρω τώρα, και αυτοί είναι θησαυροί που σας αγγίζουν, γιατί τα είχαν οι προγονείς σας, οι άνθρωποι που σας αγαπούσαν για να κληρονομήσετε εσείς αυτό. Να μην τα χαλνάτε αυτά, σας παρακαλώ. Να τα κρατήσετε και να τα συντηρήσετε και να τα έχετε μια ζωή. Και να τα δώσετε κι εσείς με τη σειρά σας στα παιδιά σας ή στα εγγόνια σας. Μην τα καταστρέφετε. Γιατί πάρα πολλοί από εσάς βλέπετε κάποια βιβλία που έχουν χάσει το χρώμα τους. Και αυτά έχουν μεγάλη αξία. Απλώς θέλουν αγάπη, δεν ξέρετε γιατί είναι εκεί. Κάτι κρύβανε, κάποιοι. Είναι και βλέπω κάτι έπιπλα. Τώρα ήμουνα μια μέρα εδώ στην Έδεσα, εδώ που είναι μια μικρή πόλη. Πετάξανε κάτι σε ντούκια τα οποία ήταν αριστούργημα. Αυτοί όμως είναι νέοι, είναι τα παιδιά της μαλακίας, καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι, οι παλιοί, δεν τα πετάνε αυτά. Αυτά τα παιδάκια, ό,τι τους γυαλίσει τους αρέσει. Γιατί αυτό το κινητό που σας είπα, αυτό μας έκανε ζημία. Δεν μπορούν να ρωτήσουν τι αξία έχουν αυτά τα πράγματα όλα που σας λέω. Όμως επειδή στα βίντεο μου είναι για θησαυρούς, να μην φεύγω από το θέμα. Εσείς που θέλετε να ερευνήσετε για θησαυρούς, και αυτά που είπα πιο νωρίς είναι θησαυροί και μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Στηματικοί θησαυροί για το κάθε σπίτι και για το κάθε νοικοκυριό. Πάμε όμως στην ουσία. Εμείς ψάχνουμε το λαμπερό μέταλλο, το χρυσό, φίλου μου, χρυσοθύρες. Όποιοι από εσάς έχετε ιστορίες, είτε για θησαυρούς, είτε έχετε ένα παλιό αντικείμενο, το εργαλείο σας κάνει μάγκα, να αγοράσετε ένα μηχάνημα, δεν είναι ακριβά, 330 ευρώ να μπορείτε να κάνετε έρευνες. Να ψάξετε σημεία που έχετε στο μυαλό σας υποψίες ότι μπορεί να κρύβεται κάτι, είτε σε μία σκάλα, είτε σε μία γωνία, ή στο τζάκι, ή κάτω από μία πέτρα. Κάπου κρύβονται πολλά μυστικά. Το κάθε σπίτι μέσα εκεί έχει τα μοναδικά του ευρήματα. Εσείς είστε έτοιμοι να τα ανακαλύψετε. Μόνο να είστε και μέσα στο σπίτι σας, να ξέρετε, είστε νόμιμοι. Δεν είστε παράνομοι να ψάξετε αυτά που θέλετε. Και δεν χρειάζεται να δώσετε τώρα πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με 330 ευρώ, πολύ νερό πίνω. Έχετε το καλύτερο μηχάνημα, το Simplex, που δεν βαράει καρφιά σύρματα. Φτιάχνουμε το πρόγραμμά του, είναι ένα μικρό μηχάνημα. Βλέπετε πόσο μικρό γίνεται και πόσο ικανό. Μπορεί να ψάξετε τα πάντα. Και μακάρι να βρείτε κι εσείς όπως βρήκαν πάρα πολλοί φίλοι και έδωσα χαρά σε τόσο κόσμο σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την επικράτεια. Εγώ έχω πάντα θετικές ενέργειες και πιστεύω σε σπίτια που είναι σπίτια που έχουν για μένα μεγάλη αξία. Μόνο που περνάω από έξω τα βλέπω και αυτά πραγματικά κρύβουν θησαυρούς, είτε κρύβουν από έπιπλα, είτε κρύβουν από σκαλιστά και αριστοκρατικά πράγματα μπορείτε να έχει μέσα. Και ακόμα που δεν σας είπα, και εσάς που έχετε αυτά τα σπίτια, μπορεί να έχετε όργανα, μουσικά όργανα, να μην τα πουλάτε, πιάνα και αυτά, αυτά έχουν μεγάλη αξία. Όλοι αυτοί οι επιτίδοι περιμένουν εσάς να βγείτε να το πουλήσετε και σας λέει, μπα, είναι χαλασμένο, έχει αυτό το πλήκτρο. Και ένας μου λέει, πήρε αυτό το πιάνο, ξέρεις πόσο έχει πολλατήρι. Το λέω, πόσο ρε φίλε, αυτό λέει 27 χιλιάρικα το πούλησα. Και πόσο το πήρα, λέει, 150 ευρώ, είναι πολύ κρίμα, παιδιά. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί εγώ δεν με ενδιαφέρει να σας εκμεταλλευτούν, είναι δικό σας. Όταν αξίζεις εσείς σαν άνθρωπος 1000 ευρώ, άντε να πουληθείς 700, 500. Όταν σε παίρνουν ξεφτύλα για 5 ευρώ, κάτι που κάνει 1000 ευρώ να το πληρώσουν τουλάχιστον στη μισή αξία. Δεν μπορείτε να πάρετε παλιά ακόμα και τις εικόνες, πρόσεξε και τη θρησκεία μας. Πηγαίνανε αυτοί οι επιτίδοι, θα τους πω έτσι για να μην τα βάλουμε πολύ κόσμο πάλι. Δίνανε μία εικόνα και παίρνανε από τα εικονοστάσια. Οι πιο πολλοί πρόσφυγες είχαν τέτοιες εικόνες, γιατί τις φέρανε στις πλάτες τους, οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, και τα είχαν στα εικονοστάσια. Απλώς επειδή εκεί που άναβε η καντήλα είχαν πιάσει λίγδα οι εικόνες, έτσι σαν γλίτσα. Και ερχόντουσαν αυτοί και τους δίνανε μια καινούργια εικόνα και παίρνανε εκεί την εικόνα. Όμως βέβαια τώρα έχουν ξυπνήσει, έχει γίνει όμως σε πάρα πολλά σημεία. Και επειδή εγώ είμαι μεγάλος δείχτης και το μυαλό μου δουλεύει και στροφάρω, προσπαθάω κάθε φορά να βοηθήσω κάποιον κόσμο. Και όσους βοηθάω, μπορεί να βοηθήσω με αυτό που λέω, με την εικόνα έναν άνθρωπο, με τα έπιπλα άλλων έναν, με τα πιάνα, με τα μουσικά, με τα κλαρίνα, με όργανα τα οποία δεν ξέρω σε κάθε σπίτι, με μία ραφτομηχανή. Αυτές οι σνίκερ, αυτές έχουν μεγάλη αξία. Μην πουλάτε πράγματα που δεν γνωρίζετε την αξία τους. Μην παίρνετε αυτά που γυαλίζουν. Αυτά είναι όλα πλαστικοποιημένα, είναι όλα, έχουν ημερομηνία λήξεως, δεν είναι με καλά υλικά. Εγώ σαν πολατήδης αυτό έχω βιώσει, αυτό ξέρω, έχω μιλήσει και με άλλο κόσμο
σας λέω να μην τα πουλήσετε, γιατί αυτά και αυτά είναι ένας θησαυρός. Και αυτός μπορεί να είναι ακριβότερος θησαυρός, γιατί έχει να κάνει με τους πρόγονείς σας, με τη μάνα σας, με τον παππού σας, με τη γιαγιά σας, με το δικό σας το σόι και με ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σπίτι, που πρέπει για να αγαπήσετε αυτό το σπίτι να αγαπήσετε και τα αντικείμενά τους. Εγώ σαν πολλατήτης θα έρθω με περισσότερα βίντεο. Θέλω να σας μιλήσω, εσείς που ψάχνετε θησαυρό εκεί έξω, να δηλώνετε όλο το μηχάνημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας αργάει να σας απαντήσουν και ηλεκτρονικά μπορείτε να στέλνετε. Είναι η πιο φθηνή άδεια, στοιχίζει 1 ευρώ και όλοι οι φίλοι μου χρυσοθύρες να βρούνε όχι μόνο θησαυρούς, τα καλύτερα αντικείμενα, αυτά που δεν μπόρεσαν να βρούνε άλλοι με ανεγνευτές μετάλλων, γιατί το μυστήριο θα συνεχίζεται και ο κάθε ένας που βγαίνει έξω θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και μακριά οι τοξικοί άνθρωποι. Γεια σας.